Καστέρι θανάτου έβαψε με αίμα τον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Παλαιχωρίου κοντά στο Αρεδιού. Το μονοκάμπινο όχημα που οδηγούσε 70χρονος παρεξέκλεινε σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα της πορείας του και καρφώθηκε με απίστευτη δύναμη στο σαλούν όχημα που οδηγούσε η 60χρονη Βασιλική Κωνσταντίνου. Έχουμε και μάρτυρα, θα τους πάρουμε τις καταθέσεις και θα δούμε τι φταίει. Τα δύο αυτοκίνητα εκτινάχθηκαν στον αέρα και σε ένα απίστευτο χτύπημα της μοίρας σταμάτησαν αντικριστά κάθετα στη γέφυρα. Το τελευταίο πράγμα που είδε η 60χρονη ήταν τον σοβαρά τραυματισμένο οδηγό του μονοκάμπινου αυτοκινήτου. Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το αψυχοσώμα της διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, όπου επικαθήκον διατρός διαπίστωσε απλά το θάνατό της. Η κατάσταση της υγείας του 70χρονου θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.